Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, από τις 6 το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κάθε άσκοπης μετακίνησης πολιτών, δηλαδή ο αυστηρός περιορισμός κυκλοφορίας σε ολόκληρη την επικράτεια. Από τις 6 το πρωί είναι σε ισχύ τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας στην χώρα λόγω του κορονοϊού. Τα μέτρα θα διαρκέσουν έως 6 το πρωί της 6ης Απριλίου, με την άσκοπη μετακίνηση των πολιτών να απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια. Συνολικά σε 8 περιπτώσεις θα επιτρέπεται για τις επόμενες 2 εβδομάδες η μετακίνηση των πολιτών, σύμφωνα με τα νέα μέτρα. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στο γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική συναλλαγή. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μετάβαση σε τελετή, παραδείγματος χάρη κηδεία, γάμος, βάφτιση ή ανάλογες τελετές, υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος και μόνο. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας την τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου. Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας. Σε κάθε όχημα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης επιτρέπεται να επιβαίνουν μόνο ο οδηγός και ως ένα άτομο, δηλαδή δύο άτομα στο κάθε όχημα. Συνολικά 8 περιπτώσεις εξαίρεσης για τους πολίτες. Η απαγόρευση δεν ισχύει για όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Για τις ανάγκες των περιορισμένων μετακινήσεων δημιουργούνται δύο τύποι εγγράφων. Το πρώτο, η βεβαίωση τύπου Α, αφορά τις μετακινήσεις των εργαζομένων. Συμπληρώνεται μία φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου από τον ίδιο. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζομένου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του. Για τις άλλες περιπτώσεις, μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα και ούτω καθεξής, και για κάθε μεμονωμένη κίνηση, οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν κάθε φορά την βεβαίωση τύπου Β με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και το συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησής τους. Απαγορεύεται η παραμονή των πολιτών σε παιδικές χαρές, πάρκα, χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες και άλση. Για κάθε άσκοπη μετακίνηση το πρόστιμο είναι 150 ευρώ. Σούπερ μάρκετ, φούρνοι, βενζινάδικα και ό,τι σχετίζεται με την τροφοδοσία παραμένει ανοιχτά. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινούνται με περιορισμένα δρομολόγια. Οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και την απαραίτητη βεβαίωση κίνησης. Ενώ για κάθε παράβαση που εντοπίζεται θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.